ένας κριτικός πήγε εκεί στις γωνιές Μαλεβεζίου να ραβδίσει τις ελιές του, πήγε να τις ραβδίσει λοιπόν και αντίκρισε κάτω από ένα ελαιόδεντρο αυτό εδώ το μανιτάρι γίγας, εντυπωσιακό, με μία διάμετρο η οποία ξεπερνά ακόμα και τα 30 εκατοστά. Όμορφο θέαμα, σωστά, αλλά έλαντε που είναι δηλητήριο, έλαντε που είναι δηλητηριώδες και εδώ έρχεται στο προσκήνιο αυτό που έχουμε πει αρκετές φορές, καθώς έχουμε ξαναβγάλει το θέμα μέσα από ρεπορτάζ, ότι βλέπουμε ένα μανιτάρι, αλλά δεν ξέρουμε και πρέπει να είμαστε ειδικοί, θα πρέπει να απευθυνθούμε σε ειδικούς αν θέλουμε να το καταναλώσουμε. Θα πρέπει να είμαστε ειδικοί, καθώς αυτές τις περιπτώσεις είναι άκρως επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισμό και την ανθρώπινη υγεία, όπως αυτή εδώ την περίπτωση. Και θέλω να σταθούμε στο θέμα, όντως εντυπωσιακή φωτογραφία, να σταθούμε στο θέμα και να μας βοηθήσει περισσότερο ο κύριος Γιώργος Κωνσταντινίδης. Έχει την ιδιότητα του Προέδρου του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδος. Κύριε Κωνσταντινίδη, πώς είστε? Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Γεια χαρά σε εσάς και σε όλους τους ακροατές, δόξα τω Θεώ. Είναι μια εικόνα η οποία εντυπωσιάζει, είναι μια εικόνα η οποία μας προκαλεί το ενδιαφέρον, την ίδια ώρα ωστόσο ελοχεύουν κίνδυνοι, σωστά? Δεν βλέπω τώρα εικόνα, αλλά αν δεν κάνω λάθος, είναι η εικόνα που μου έχει στείλει. Βέβαια, 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 βέβαια. Μέσα ένα συνάδελφό σας. Ναι. Πρόκειται λοιπόν για τον ομφαλωτό, τον ελαϊκό. Ναι. Ομφαλωτός γιατί το καπέλο του από ένα σημείο και μετά σχηματίζει μια κοιλότητα, θυμίζει ομφαλό. Σωστά. Και ελαϊκός γιατί κυρίως πρωτευθύνως καρποφορεί στις ρίζες, στους κορμούς ή μένα από ελιές. Εξού και ελαϊκός. Βέβαια στην υπηρετική Ελλάδα μπορούμε να το βρούμε και σε δρύ και σε γάβρο και σε καστανιά και σε άλλα πλατήφυλλα. Αυτό το μανιτάρι λοιπόν είναι τοξικό. Έχει κάποιες τοξίνες που μπορούν να προκαλέσουν από μια μέτρια γαστρεντερικού τύπου δηλητηρίαση μέχρι πολύ σοβαρή και έχω υπόψη μου δύο περιστατικά θανατηφόρας έκβασης από αυτή τη δηλητηρίαση. Το ένα μάλιστα αφορά το νησί σας, την Κρήτη. Πριν από αρκετά χρόνια, ίσως να έχουν συμπληρωθεί και δύο δεκαετίες, ένας γιατρός από κέντρο υγείας του νησιού μου τηλεφώνησε, θυμάμαι ότι ήταν Παλαιστίνιος στην καταγωγή, δεν μπορώ δυστυχώς να θυμηθώ κάτι άλλο, και μου είπε για έναν μεγάλη ηλικία συλλέκτη που είχε και άλλα χρόνια νοσήματα, που κατανάλωσε τα μανιτάρια που κατά πάσα πιθανότητα ήταν αυτά από την πλήρη περιγραφή που μου έκανε ο γιατρός, ο οποίος κατέληξε. Το ίδιο συνέβη και πριν από 3-4 χρόνια στο Άγιον Όρος, από έναν μοναχό, ο οποίος επίσης ήταν μεγάλης ηλικίας, είχε ήδη έντονο πρόβλημα υγείας το διάστημα που το κατάλαβε, μαζί με άλλους τρεις. Οι άλλοι τρεις πήγαν στο νοσοκομείο, μετά την επόμενη μέρα έφυγαν σε πολύ καλή κατάσταση υγείας και πήγαν στα σπίτια τους. Συγγενείς μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς με τον μοναχό. Ο μοναχός δεν θέλησε να ζητήσει βοήθεια από το νοσοκομείο και κατέληξε και αυτός. Άρα λοιπόν είναι ένα μανιτάρι που σε κάποιες περιπτώσεις ναι, μπορεί να αποβεί ακόμα και... Κύριε Κωνσταντινίδη, ξέρετε πολλοί περισσότεροι λατρεύουν τα μανιτάρια. Και εδώ τίθεται το εξής ερώτημα. Πώς πρέπει εγώ από τη στιγμή που δεν γνωρίζω πώς μπορώ να προστατευτώ? Πού θα πρέπει να απευθυνθώ? Και πόσο δύσκολη είναι και αυτή η διαδικασία? Δηλαδή πού να ψάχνω τώρα να βρίσκω άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει? Ναι. Η άγνοια λοιπόν είναι ο μεγάλος κίνδυνος και σε αυτή την περίπτωση που ότι αν δεν γνωρίζει, δεν καταναλώνει αυτοφυή άγρια μανιτάρια. Περιορίζονται σε αυτά τις καλλιέργειες του εμπορίου ή γενικά από τα άγρια τα συσκευασμένα από τις επιχειρήσεις που τα συσκευάζουν, τα επεξεργάζονται και τα τυποποιούν. Αν θέλουμε λοιπόν να μάθουμε τα μανιτάρια, υπάρχουν σήμερα αρκετοί τρόποι. Η ασφαλέστερη είναι αυτή της μελέτης οδηγών πεδίου σχετικών με τα μανιτάρια που τα παρουσιάζουν σε φωτογραφίες με πλήρη περιγραφή και κάτι παραπάνω. Γίνεται σύγκριση ναι, με ένα, δύο, τρία είδη που έχουν παρόμοια εμφάνιση. Και κάποιος που δεν έχει επαρκείς γνώσεις είναι αρχάρι και να τα μπερδέψει και να επέλθει δηλητηρίαση ασήμαντη ή πολύ σημαντική. Άρα λοιπόν το πρώτο μας εργαλείο είναι η βιβλιογραφία. Η ενδελεχής μελέτη μας εγγυάται ότι εμείς θα γνωρίζουμε ποια μανιτάρια μπορούμε να καταναλώνουμε και ποια να αποφεύγουμε, γιατί σε κάθε περίπτωση η τελική ευθύνη είναι δική μας. Ακόμα και αν ρωτήσουμε κάποιον που αυτοπροσδιορίζεται, αυτοπαρουσιάζεται ως ειδικός, ποιος μας βεβαιώνει ότι είναι ειδικός? Βέβαια, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα το σκηνικό άρχισε να αλλάζει, καθώς από το 2008
στα Γρεβενά, σε συνεργασία με τον Κεντρικό Φορέα Επιμελητηρίων, το Επιμελητήριο Γρεβενών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τους Μανιταρόφιλους Ελλάδας, εκπαιδεύουμε πρώτα, εξετάζουμε και τελικά πιστοποιούμε τους επιτυχώντες ως μανιταροσυλλέκτες. Πάντα βέβαια σε έναν περιορισμένο αριθμό εδόδημων μανιταριών, τα πιο κοινά, τα πιο ευμεγέθη, τα πιο νόστιμα, αυτά οπωσδήποτε στην ενδελεχή γνώση των θανατηφόρων ειδών, που είναι πολύ μικρός ο αριθμός τους σε σχέση με το σύνολο. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, υπολογίζουμε ότι υπάρχουν 7.000 περίπου μεγαλόσωμα μανιτάρια, από τα οποία τουλάχιστον 15 μπορούν να προκαλέσουν και θάνατο. Άρα λοιπόν, το να τα γνωρίζουμε πρωτίστως στα θανατηφόρα δεν είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Πέρα από την βιβλιογραφία, μπορούμε να παρακολουθήσουμε σεμινάρια που γίνονται για την γνώση των μανιταριών, πέρα από αυτά τα συγκροτημένα, τα συστηματικά που σας ανέφερα στα Γρεβένα, σε κάθε ευκαιρία που γίνεται γιορτή μανιταριού. Προσωπικά στην Κρήτη έχω κατέβει 3 φορές για αυτό το σκοπό και έχω κάνει σεμινάρια. Και βέβαια στην Υπηρετική Ελλάδα, όπου υπάρχουν και 10 σύλλογοι μανιταροφιλικοί, αυτές οι εκδηλώσεις είναι πολύ πιο συχνές. Να πω παρεμπιπτόντως ότι μόλις γύρισα από Κύπρο, όπου το διήμερο που πέρασε είχαμε μια πολύ μεγάλη συμμαζικότητα και συμμετοχή γιορτή μανιταριού στην ακριτική. Εγώ κρατώ. Σημερινή... Κύριε Κωνστα, ολοκληρώστε, σας διέκοψα, συγγνώμη. Εντάξει, ότι και εκεί έχουμε ακριβώς αντιμετωπίζουμε παντού τα ίδια προβλήματα. Η ανάγκη των ενδιαφερόμενων να γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα ξεχωρίζουν. Ρωτήστε λοιπόν, ρωτήστε, δεν χρειάζεται. Όπως είπατε, όποιος δεν γνωρίζει πρέπει να ρωτάει, να το αφήνει στην άκρη. Παίζουμε με την υγεία μας. Σε καμία περίπτωση δεν παίζουμε με την υγεία μας. Και υπάρχουν και ειδικοί, υπάρχουν και κάποια σεμινάρια. Να έρθετε σε επαφή εκεί και με το σύνολο που εκπροσωπεί ο κ. Κωνσταντινίδης, προκειμένου να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Ώστε βέβαια είστε όσοι είστε ερωτευμένοι, όχι μόνο γευστικά, αλλά και στο μέτωπο της ιστορίας. Είναι κουλτούρα, κακά τα ψέματα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.